Εμείς χαιρόμαστε όταν οι συνάνθρωποι μας προσπαθούν να δουν τα προβλήματα του ανθρώπου που βρίσκεται δίπλα τους και είναι αδύναμος. Η πίστη στο Θεό είναι αυτή που δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναλογίζεται τις υποχρεώσεις του και να προσπαθεί να κάνει για τον συνάνθρωπό του κάτι καλύτερο. Ευχαριστούμε για την σκέψη να φροντίσετε την κλινική του νοσοκομείου μας εδώ. Αυτό που είπε ο κύριος Έβαρχος, ότι μας έχουν ξεχάσει, αυτή είναι δουλειά δικιά σας, κύριε Επαρχία. Να υπορθυμίζετε αφού διοικείτε τον τόπο στην Επαρχία, σε αυτούς που μας έχουν ξεχάσει, γιατί μας έχουν ξεχάσει. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει η διάρθρωση της διοικήσεως. Κάθε μέρα πρέπει να έρχεστε εδώ στον κύριο διοικητή και να του λέτε τι θέλετε να ζητήσω σήμερα από το κεντρικό κράτος, από την περιφέρεια, και εκείνος θα σας δίνει ένα χαρτάκι. Και την άλλη μέρα το πρωί που θα έρχεστε να ξαναπείτε τι άλλο θέλουμε, αφήστε το άλλο το ταυτοποίησα, τώρα πάρτε και αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία συνδράμει, αλλά είναι πολύ δυσάρεστο ότι το κράτος έχει ξεχάσει την περιφέρεια και μας θεωρεί πολίτες τρίτης, τέταρτης κατηγορίας και λέτε δεν πειράζει, ας πεθάνουμε αυτοί. Αυτό είναι οι πυκνές αλήθειες, μπορεί να μην αρέσουν που τις λέει κάποιος. Εγώ ως επίσκοπος έχω υποχρέωση να το κάνω αυτό, διότι εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε, κύριε Πρόεδρε, και να βοηθήσουμε τα ιδρύματα που υπάρχουν εδώ και να αφήσουμε τους συνδυσμότες μας και τους ανθρώπους και τους πολίτες και τις οργανώσεις να λειτουργούν βέβαια με αυτό το πνεύμα, αλλά να μην στηριζόμαστε σε αυτούς. Διότι αυτό σημαίνει κράτος πρόνοιας. Ο κάθε πολίτης όταν πληρώνει το φόρο του, όταν παίρνει το μισθό του, κάποια χρήματα από αυτά πηγαίνουν στο κράτος για να μπορεί το κράτος να τα διανύμει ανάλογα με τις ανάγκες. Λοιπόν, εγώ θέλω να θέτω πάντα τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, που είστε εδώ και που κάνατε αυτή την κίνηση και να κάνετε και άλλες κινήσεις. Έχετε κάνει και άλλες κινήσεις στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε και για αυτές. Έχετε και τότε που είχα έρθει στο γεροκομείο και χρειαζόμασταν μια ενίσχυση για το ασανσέρ, πάλι μας είχατε βοηθήσει. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς να βοηθάτε, αλλά υπενθυμίζετε και στο κράτος ότι κυρίως αυτούνου είναι η μέρημνα και η υποχρέωση να κάνει πράγματα. Να είστε καλά, γιατί δηλαδή όλοι οι γιατροί μας εδώ αγωνίζονται βγάζοντας όση δυναμική έχει αυτός. Η κυρία Φραντζάκη τη βλέπω τώρα, μερικές φορές δεν μου το λέει, αλλά βλέπω στα μάτια της ότι είναι έτοιμη να κλάψει όταν δεν μπορεί να προσφέρει αυτό που θέλει και οι υπόλοιποι γιατροί μας. Αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί και να γίνει μια απέτηση προς το κεντρικό κράτος για την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Λέω πολλές φορές, προ Χριστού, οίκος, είχε δύο πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές, οι οποίες ήταν συγχρόνως και νοσοκομεία. Το πρώτο, το παλαιό ασκληπείο του Σκεφάλου, που ήταν η βάση του ασκληπείου, και αργότερα όταν πια οι απόγονοι του Ιπποκράτη, είναι αμφίβολα αν εκείνος πρόλαβε να δει το καινούργιο ασκληπείο, το καινούργιο δηλαδή πανεπιστημιακό νοσοκομείο που ξέρουμε εμείς. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια παλεύουμε να έχουμε ένα λίγο αξιοπρεπές νοσοκομείο, να έχουμε ένα κλειστό κέντρο υγείας στην Αντιμάχια, να έχουμε δομές ιατρικές οι οποίες θυμίσουν άλλες εποχές και να προσπαθούμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι θα συνδράμουν με ένα μηχάνημα, να κάνουμε έρωνα για ένα άλλο μηχάνημα. Αυτό νομίζω ότι δεν προάγουν τον πολιτισμό όσο χρειάζεται. Δηλαδή, δεν αξίζουμε οι κάτοικοι της περιφέρειας που φυλάμε τα σύνορα αυτή η στάση των κυβερνήσεων των Αθηνών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.